φέτος η ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά είναι αρκετά καλά κεφαλαιοποιημένη. Οπότε αυτό που αναμένουμε είναι μια πιο ήπια, ένα πιο ήπιο κύκλο ανανεώσεων τέλος του έτους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα θέματα που συζητούνται σε σχέση με την ελληνική ασφαλιστική αγορά έχουν να κάνουν κυρίως με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά με την κάλυψη των φυσικών καταστροφών. Ζητούνται επίσης οι διάφορες συγχωνεύσεις και εξαγορές στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας και οι διάφορες οργανωτικές αλλαγές. Επίσης συζητούνται θέματα που έχουν να κάνουν με την επάρκεια των πρωτασφαλίσεων σε κλάδους όπως πυρός, engineering και motor. Εμείς ως Houten φέτος έχουμε ακόμη πιο ισχυρή παρουσία στο συνέδριο και βλέπουμε ότι η αγορά, τόσο οι πελάτες όσο και οι αντασφαλιστές, αποτιμούν πάρα πολύ θετικά την τεχνογνωσία και την δράση της Houten μέσα σε αυτή τη χρονιά. Η Houten Ελλάς ενισχύει συνεχώς το προσωπικό της, όχι μόνο τοπικά, αλλά και με τις συνεργασίες μας που έχουμε με τα διάφορα στελέχη του ομίλου σε διάφορους τομείς που έχουν και τεχνογνωσία σε διάφορους κλάδους όπως το property, το engineering και το cyber και ιδιαίτερα στον τομέα των φυσικών καταστροφών και στα analytics. Το επόμενο συνέδριο που ακολουθεί είναι το συνέδριο του Baden-Baden. Είναι εκεί που θα δούμε τελικά πώς θα κινηθεί η τάση της αγοράς για τις ανανεώσεις και ιδιαίτερα το appetite των αντασφαλιστών.